Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 4 Οκτωβρίου έφτασε το τέλος της εβδομάδας. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Νικολέτα, καλημέρα. Καλημέρα, Έλενα. Είναι μαζί μου, δίπλα μου, η Νικολέτα Τσίκου και θα δούμε τα κυριότερα γεγονότα για σήμερα Παρασκευή. Να πούμε αρχικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Ιερόθεος, ο Φραγκίσκος, ο Καλισθένης, η Βερίνα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους σας. Αν υπάρχει κάποιος, χρόνια σας πολλά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, Νικολέτα. Να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας βρείτε στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, γράφοντας www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Καθώς και να μας στέλνετε και τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Κρύο σήμερα, ε. Κρύο, Έλενα, κρύο. Σήμερα κρύο, ο ήλιος με δόντια που λένε. Την ώρα που ερχόμασταν, σκεφτείτε, είχε φτάσει η θερμοκρασία στους 12,5 βαθμούς Κελσίου και τώρα διαβάσαμε μία πληροφορία ότι στο σπήλαιο του Λαϊλιά στις Σέρες έχει φτάσει θερμοκρασία στους μείον 5. Λες να χιονίσει φέτος. Σαν να περιμένουμε χιόνια είναι ο καιρός. Ωραία είναι, αλλά... Είναι η αρχή του φθινοπόρου, σίγουρα φθινόπορο, να σας ευχηθούμε να έχουμε καλό φθινόπορο και καλό χειμώνα. Βέβαια με όλα αυτά που συμβαίνουν φαίνεται πως θα είναι αρκετά δύσκολος από όλες τις απόψεις και από πολιτικής και από οικονομικής και από καιρικής. Κοινωνικής άποψης, να το πούμε έτσι. Θα κάνει κρύο, δυστυχώς. Θα να περάσουμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1537 η πρώτη ολοκληρωμένη μετάφραση της βίβλου στα αγγλικά τυπώνεται στη Ζυρίχη. Το 1943 σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών Γκουαλάιτερ στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. Ενώ το 1952 τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή για πρώτη φορά βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον δόκτορα Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Αυτά είναι όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Να πάμε να δούμε ποιοι γνωστοί έχουν γεννηθεί. Το 1917 γεννήθηκε η Βιολέτα Πάρα, είναι μια χιλιανή τραγουδοποιός. Ενώ το 1946 γεννήθηκε η Σούζαν Σάραντον, που είναι μια από τις μεγαλύτερες Αμερικανίδες ηθοποιούς. Να περάσουμε να δούμε τους θανάτους σαν σήμερα. Το 1947 πέθανε ο Κάρλ Έρνεστ Λούντβιχ Πλάνκ, γνωστότερος ως Μαξ Πλάνκ, είναι γερμανός θεωρητικός φυσικός και εισηγητής της θεωρίας των κβάντων. Τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ το 1918. Το 1955 πέθανε ο Αλέξανδρος Παπάγος, αρχιστράτηγος του Εθνικού Στρατού κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και πρωθυπουργός από το 1952 έως και το 1955, για μια τριετία δηλαδή. Και το 1970 άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν, η μεγάλη τραγουδίστρια της ροκ. Να περάσουμε σήμερα να πούμε ότι σαν σήμερα ιδρύθηκε το κυβερνών κόμμα μας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ήταν η συνέχεια της προδικτατορικής εθνικής ριζοσπαστικής ενώσεως, ή όπως ήταν γνωστή, η ΕΡΕ. Όπως λέει, προσδιορίσε σε αφιέρωμα που διαβάζουμε για τη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι όπως προσδιορίσε το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος στο συνέδριο της Χαλκιδικής, το 1979 η Νέα Δημοκρατία σπάζεται το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό που αναγνωρίζει την ελευθερία της αγοράς με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους χάρη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρωθυπουργοί κατά στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Γεώργιος Ράλης, Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Ευάγγελο Αβέροφ. Αργότερα βλέπουμε άλλη σημαντική πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν όταν τον εκλέξαν σημαντικός αρχηγός ο Μιλτιάδης Εύερτ. Και να περάσουμε στα πιο σύγχρονα γεγονότα για τη Νέα Δημοκρατία.
στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 2012, ναι μεν, η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, αλλά με το μικρότερο ποσοστό στην ιστορία του κόμματός της. Ήτανε με 18,85%, ενώ στις νέες εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012 ανέβασε κατά πολύ τις δυνάμεις της στο 29,66%. Ο αρχηγός πλέον της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, ανέλαβε την Πρωθυπουργία στις 20 Ιουνίου του 2012 επικεφαλής της τρικομματικής κυβέρνησης. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα όσον αφορά την τέταρτη ημέρα του Οκτωβρίου. Να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και των αθλητικών. Ξεκινάμε με τα νέα. Σιγά ο Φίρερ κοιμάται. Κοιμήθηκα νωρίς το βράδυ του φόνου και ξύπνησα στη μία το μεσημέρι. Δεν ξέρω τίποτα. Αναβαθμίστε τη διάβγεια. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, υψηλή πύλη με γιαταγάνη. Ο Νταβούτογλου στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Εκβιάζει με μουφτή και τζαμιά σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για να αναδείξει τη σχολή της Χάλκης. Προς νέο σχέδιο Ανάν. Το κυπριακό ζήτημα θα λυθεί με δημοψήφισμα, λέει ο Βενιζέλος. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μπροστά στις κάμερες απειλούν, μπροστά στους δικαστές αδειάζουν τη Χρυσή Αυγή. Έξω Νταΐδες, μέσα Αρνάκια, η αρχηγή της συμμορίας. Τα ψέματα του Μιχαλολιάκου που αρνείται κάθε σχέση με τα τάγματα εφόδου, που ο ίδιος διαφήμιζε και δηλώνει πιστός του κοινοβουλευτισμού και της μη βίας. Ο υπαρχηγός Παπάς δηλώνει άγνοια για τη δράση της Χρυσής Αυγής επειδή εντάχθηκε στην οργάνωση μόλις το 2010. Το πρώτο ATM για φρέσκο γάλα. Ωραίο αυτό, ε. Ωραίο, ωραίο. Ναι, όντως, θα βάζουν, λέει, στα ATM φρέσκο γάλα και έναντι πολύ μικρού ποσού μπορείς να αγοράσεις... Ποτήρι, με ποτήρι. Είναι σε γυάλινα μπουκαλάκια. Στην εφημερίδα Το Έθνος, μετά από μαραθώνια απολογία στον Κορυδαλό, ο Χρήστος Παπάς, ο υπαρχηγός πάντα δίπλα στον αρχηγό. Θέατρο από τα γεράκια του νεοναζισμού μπροστά στη δικαιοσύνη. Η απολογία του Πατέλη που έδωσε τον Μιχαλολιάκο. Να περάσουμε στην εφημερίδα Η Αυγή, γήπε σε 70 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Στη φυλακή αρχηγός και υπαρχηγός. Εθνικισμός και πατριωτισμός. Πήγαν να σε σκοτήσουν και τη διάβγεια. Λαμπεντούζα, τραγωδία στη θάλασσα με 130 νεκρούς. Στην εφημερίδα Είναι Αυτεμπορική, φτιάχνονται bad banks για τα κόκκινα δάνεια. Εθνική και Πειραιώς σχεδιάζουν κινήσεις για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Πλεώνασμα με πολύ λεπτές ισορροπίες. Στην εφημερίδα των συντακτών, στην φυλακή αρχηγός και υπαρχηγός, αλλά δεν αρκεί αυτό. Ακέφαλο τέρας, αλλά με πλοκάμια. Νέο νομοσχέδιο, αλλαγές για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Ενώ στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, αλλαγές σε ωράρια, συμβάσεις και ιδιώτες στο δημόσιο σύστημα. Εργασιακή ανατροπή για γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό. Το πέραμα δένει τη Χρυσή Αυγή, το εξώφυλλο για την καθημερινή. Τραγωδία Αφρικανών προσφύγων. Η Τουρκία θα αγοράσει πυράβλους από την Κίνα. Ενώ στην εφημερίδα του Ριζοσπάστη διαβάζουμε «Αύριο τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ». Αθήνα στις 11, Θεσσαλονίκη στις 11 στο άγαλμα του Βενιζέλου, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Κινητοποίηση χτες στο Υπουργείο Παιδείας, μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Στην εφημερίδα Ημερησία, στον Κορυδαλό Φίρερ και υπαρχηγός. Άρση ασυλίας για 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής ζητάει ο Άριος Πάγος. Αποδίδουν οι έλεγχοι και τα αυστηρά πρόστιμα για τη μαύρη εργασία. Φανερώθηκαν 63.000 κρυφοί εργαζόμενοι. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, Μπότοξ και σε Χάπι. Και επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα ζώων σήμερα, Έλληνα, βλέπουμε ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο, η οποία λέει ιστορία ενός απίθανου σκύλου. Για ποιο σκύλο μιλάει? Ποιο σκηνοθέτης θέλει να γυρίσει τη ζωή του σε ταινία? Ωραίο, ωραίο. Ναι, το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε. Σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η Παγκόσμια εβδομάδα του διαστήματος. Να περάσουμε όμως στις αθλητικές εφημερίδες μας, στο φως των σπορ. 4 γκολ ρε Κώστα. Είμαι και Ολυμπιακός, όχι μόνο παίκτης του, λέει ο Κώστας Μήτρογλου. Πανευτυχή στο προχθεσινό 0-3 επί της Άντερλεχτ. Ο Έλληνας θρύλος της Ευρώπης. Τον πιστεύεις, σε δικαιώνει. Πάλι στο τέλος, ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα,
Χρυσό πιστόλι, παγκόσμια αποθέωση για θρύλο και Μήτρογλου. Στο μυαλό του Μίτσελ, ο δικός του δρόμος. Υπόκληση στον Ρομπέρτο και από τον Μίτροβιτς. Στην εφημερίδα Γκολ. Κόμπρα, ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης μιλάει πάντα τελευταίος και οδηγεί τον ΠΑΟΚ πρώτο και καλύτερο στους 32 του Europa League. Έτσι μένει ο Ρομπέρτο, το σκληρό ροκ του Μίτσελ. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, μοναδικό. Η ΕΛΕΣ εξηγεί γιατί το νέο σπίτι της ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενο σε όλη την Ευρώπη. Να περάσουμε στην ώρα το σπορ. Έτσι θα προχωρήσει. Μετά την ομόφωνη αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δεν σταματάει τον Τίγρη που βάζει τους πάντες να τρέχουν για τις κινήσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν. Παροξυσμός σε όλη την ΑΕΚ. Από σήμερα τα εισιτήρια για El Paso. Στην εφημερίδα Η Γάτα, 6 σούπερ αποδόσεις για τρελά κέρδη. 3 διπλά, 2 χ και 1 σάσος από 6 διαφορετικά πρωταθλήματα με αποδόσεις από 1,95 ως 3,35. Ρήτρα 10 εκατομμυρίων στο Μήτρογλου. Τρελάθηκαν στον Πειραιά με τον Πιστολέρο. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, lifting 7 εκατομμυρίων ευρώ στην Λεωφόρο. Ο μεγάλος ναός. Πιο μεγάλος και 4.000 θέσεις με 2 νέες εξέδρες. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day μαζί του στο Champions League μόνο Μήτρογλου συγκρίνεται με Μες και Ρονάλντο. Η μεγάλη βραδιά του Μίτσελ και το έξτρα πριν του Μαρινάκη. Και να περάσουμε στο Γαύρο η προκήρυξη. Πάρε να έχεις Κριστιάνο, ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο 3 hat-trick φέτος. Η απάντηση του Ρομπέρτο όταν τον ρώτησε ισπανικό ραδιόφωνο αν θα γυρίσει στην Ατλέτικο. Ο υπέροχος Σαβιόλα. Πάμε να γράψουμε ιστορία. Κατάπιαν χιλιόμετρα. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Να περάσουμε όμως λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας για σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου. Το πρώτο σέλιδο βλέπουμε ότι το απόλυτο έγκλημα. Μπορείτε και εσείς να κοιτάτε και να βλέπετε το πρωτοσέλιδο μέσα από τις οθόνες του υπολογιστή σας. Το απόλυτο έγκλημα. Άκης Μπόκος χρημάτιζαν Έλληνες και ξένους υπουργούς για να αποφύγουν τη δικαστική συνδρομή. Τα δύο πρώτα μέρη των συγκλονιστικών διαλόγων. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο που βλέπουμε είναι με συγχωρείτε, στη φυλακή και ο υπαρχηγός. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο Χρήστος Παπάς κρίθηκε προφυλακιστέος. Στον Κορυδαλό, Μιχαλολιάκος Λαγός, στις φυλακές Μαλανδρίνου, ο Γιώργος Πατέλης. Αυτά είναι τα δύο κύρια πρωτοσέλιδα της Ζούγκλα.gr, του Ζούγκλα.gr. Μπορείτε καθημερινά να μπαίνετε στο Ζούγκλα και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις για όλα τα καυτά θέματα της ελληνικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα με όλα τα νέα.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου είμαστε εδώ μαζί για να κάνουμε την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας, Παρασκευή σήμερα 4 Οκτωβρίου. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Νομίζω ότι δεν στέλνετε τόσα μηνύματα όσο θα μπορούσατε. Να μας μιλάτε, να μας λέτε τα σχόλιά σας, να μας λέτε τα παραπονά σας, τις ιδέες σας. Μπορεί να θέλετε να αλλάξουμε κάτι. Νικολέτα, πες στον κόσμο, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας? Υπάρχουν τρεις τρόποι. Μέσω email. Μπορείτε να μας στέλνετε λοιπόν τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com. Μπορείτε να μας βρίσκετε στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/πρωτοανάρτηση, ή και με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. Θα μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500. Έλενα, νομίζω ότι σε βλέπω πολύ κεφάτη σήμερα. Ενώ δεν... Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά η εξέλιξη νομίζω στη χώρα... ότι εκτός από εμάς που βλέπετε εδώ μπροστά, ότι είναι Παρασκευή και χαιρόμαστε γι' αυτό, χαίρονται και ο κόσμος που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και που εσείς δεν βλέπετε. Να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να περάσουμε στη μεγάλη πρεμιέρα που έκανε χθες το βράδυ ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η Ζούγκλα. Φαίνεται πως επέστρεψε. Επέστρεψε πολύ δυναμικά. Με δύναμη, έτσι. Με δύναμη, έτοιμος για όλα, με τρομερές αποκαλύψεις γύρω από τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και που φαίνεται πως απασχολούν και όλους εσάς. Το ένα θέμα είναι αυτό της Χρυσής Αυγής, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που το έχουμε ξανασυζητήσει, το είπαμε αρκετές φορές μέσα στη βδομάδα, για αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο των 2,5 και πλέον ωρών μεταξύ του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου για τις μίζες στα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα. Πρόκειται σίγουρα για μια μοναδική επιτυχία, αφού τα ντοκουμέντα αυτά έφτασαν στα χέρια της δημοσιογραφικής ομάδας του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και μέσω των οποίων αποκαλύπτονται, όπως είπαμε, όλες οι μίζες, για όλο το μάλλον το παρασκήνιο πίσω από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και σίγουρα για τα πρόσωπα που μπαίνουν μέσα σε αυτό το σκάνδαλο. Θα ήθελα λίγο να περάσουμε, να δούμε ένα βίντεο, ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή βραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και θα επιστρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Και ελπίζω με τη συντροφιά μας και την εκπομπή να... είναι ωραιότερο το βράδυ αυτό, να γίνει καλύτερο για σας. Για μας έχω φροντίσει να είναι υπέροχο. Και να σου πω τα συνηθισμένα, καλή σεζόν, καλή σεζόν. Σ' άλλο κανάλι, σ' άλλο κανάλι. Αυτή είναι η ζωή μας και αυτό είναι το πεπρωμένο μας. Και έχουμε συνηθίσει και πιστεύω ότι τα κανάλια οι συχνότητες δεν έχουν καμία σημασία. Εκείνο που μετράει είναι η ψυχή των ανθρώπων, είναι το πάθος, η θέλησή τους να κάνουν πράγματα. Και βέβαια η αποφασιστικότητά τους όταν υπάρχει θέμα. Και εδώ υπάρχει θέμα. Και τούτες τις μέρες αρχίζουμε, αντιμετωπίζουμε το θέμα και το παρουσιάζουμε το θέμα και το εκθέτουμε το θέμα και δεν γινόμαστε βαποράκια. Πρέπει να σας πω ότι δεν γίνηγαμε ανθρώπους. Δεν είμαστε κεφαλοκυνηγοί. Κυνηγάμε τη διαδικασία. Δεν μισούμε τον Χρυσαυγίτη, μισούμε την οτροπία του όμως, απεχθανόμεθα τη συμπεριφορά του, τον πολιτικό του λόγο και την οτροπία του. Δεν μισούμε τον συνάνθρωπο, ούτε έχουμε τέτοια συναισθήματα. Το ξεκαθαρίζω ευθύς εξ αρχής, το ξεκαθαρίζω από την αρχή για ένα μοναδικό λόγο. Γιατί παρακολουθώ τα βαποράκια ένθεν κακήθεν, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να φορτίσουν την ατμόσφαιρα, να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη, να
Να φτιάξουν δηλαδή ένα κλίμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι σύνηθες στον τόπο μας. Είναι ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό. Προσπαθούν να διχάσουν πάλι τον κόσμο. Και μέσα από αυτή την απέραντη ανοησία, από αυτή τη βλακεία που παρακολουθούμε τούτες τις μέρες, στο πίσω μέρος συμβαίνουν σημαντικά πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και σχεδιάζονται πράγματα. Το ίδιο στη Μόσχα, το ίδιο στην Κίνα, το ίδιο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Και εμείς κυνηγάμε τους χρυσαυγίτες από πίσω. Λες και αυτό είναι το μείζον πρόβλημα και θέμα αυτού του τόπου. Είναι θέμα, είναι σοβαρό θέμα. Αλλά αυτά τα θέματα οι δημοκρατίες τα λύνουν μέσα από τους θεσμούς. Τον φασισμό δεν τον αντιμετωπίζει με φασισμό. Τους τύπους αυτούς, οι οποίοι μπάραγαν και τσάγιζαν κόσμο από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έπρεπε να τους αντιμετωπίσεις τότε και να τους βάλεις σε σειρά. Όχι να τους αφήσεις ή να τους οδηγήσεις μέσα στο κοινοβούλιο και μετά να ολοφύρεσαι για την παρουσία και την ύπαρξή τους και να τους συλλαμβάνεις ένα πρωί, Σάββατο πρωί, ξημερώματα, λες και έγινε πραξικόπημα. Αυτά είναι αστεία πράγματα για τις δημοκρατίες. Οι δημοκρατίες δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα ότι συμβαίνουν με τα πάροδο 20 ετών. Τα αντιμετωπίζουν εν τη γενέση τους. Αλλά πού να βρουν ώρα οι δικοί μας οι δημοκράτες να αντιμετωπίσουν τον χρυσαυγίτη της δεκαετίας του 80 που τσάκιζε το κεφάλι του παιδιού έξω από τη σχολή Βελπίδο. Πού να βρουν χρόνο οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές να αντιμετωπίσουν τον χρυσαυγίτη που πήγαινε στις λαχαναγορές και είδα κάτι βουλευτές Χρυσής Αυγής να ζητάνε συγγνώμη αυτές τις μέρες ενώπιον του δικαστή γιατί αναποδογύριζαν τους πάγκους των μεταναστών στις λαϊκές αγορές. Πού να βρεις την αστυνομία και τη δικαιοσύνη και το κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει το σκαμπύλι που φάγε κανέλη, η οποία σημειωτέων δεν μου είναι καθόλου συμπαθής. Αλλά εκείνο το σκαμπύλι έπρεπε να αντιμετωπιστεί στην ώρα του, όχι κατόπιν εορτής. Και αφού έγιναν όλα αυτά, έγινε τσίρκο ο τόπος, ξαφνικά ένα πρωί το ξημέρωμα αντελήφθησαν όλοι ότι συνελήφθη η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, οι βουλευτές και τα μέλη της. Έπρεπε να φύγει ένας φίλος μας. Γιατί ο Παύλος Φίσας ερχόταν σε αυτό το στούντιο εδώ, στην εκπομπή Τα Κουνάβια, του Κωνσταντίνου Τριαραφυλόπουλου που τυχαίνει να είναι ο γιος μου, και του Θοδωρή Μαρούση που είναι ο τραγουδιστής ψη των hip-hop στην εκπομπή τους. Ήταν ένα ήρεμο παιδί, ένα καλό παιδί, ένας ακτιβιστής, ο οποίος όμως δεν έπαιζε μπουνιές, ούτε είχε τη βία μέσα του. Έμπλεξε και έχασε τη ζωή του. Γιατί προφανώς θέλησε να κάνει διάλογο με κάτι τύπους μυστήριους, λαχαναγορίτες και μπρατσαμένους, οι οποίοι βεβαίως έτσι αντιλαμβάνονται το διάλογο. Επιστρέψαμε, είδατε την πρεμιέρα του δικού μας δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Να είστε σίγουροι ότι οι εκπλήξεις ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί, δεν έχουν αρχίσει. Έρχονται όμως, έρχονται πολλές και δυνατές εκπλήξεις μέσα από τα ρεπορτάζ που κάνει και ο ίδιος ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, αλλά και όλη η ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτόν. Έχει πραγματικά μια πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα που τίποτα δεν περνάει χωρίς να περάσει από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Τη Δευτέρα να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει και ο Κίτρινος Τύπος. Παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το Ζούγκλα TV, μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή και σκέψω ότι ακόμα δεν έχουν βγει όλα αυτά που υπάρχει στο πρόγραμμα να μπουν. Ακούσατε, όσοι παρακολουθήσατε την εκπομπή, σίγουρα ακούσατε το σημαντικό αυτό ηχητικό ντοκουμέντο μεταξύ του Γιάννη Σμπόκου και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Έρχονται και τα υπόλοιπα. Όπως σας είπαμε, οι εκπλήξεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία του Ζούγκλα για τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν τη Χρυσή Αυγή και γενικώς αυτά τα πράγματα που συζητούνται καθημερινά, δηλαδή σενάρια πρώην εκλογών, τι θα ψηφίζετε να γινόντουσαν εκλογές, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πρέπει και εσείς να το σκεφτείτε. Όπως είπε χθες, είπε κάτι πολύ σημαντικό χθες ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, έδωσε γενικώς συγκλονιστικά στοιχεία όσον αφορά
την ψηφοφορία. Μην ξεχνάτε να ψηφίσετε, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Να περάσουμε όμως, επειδή όπως είπαμε υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είπαμε ότι προφυλακίστηκε και ο υπαρχηγός της... Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ναι, ο Χρήστος Παπάς. Στον Κορυδαλλό οδηγήθηκε και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Και είναι μαζί, Έλληνα, στο ίδιο κελί. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, ο κύριος Λαγός και ο κύριος Πατέλης. Όχι, ο κύριος Πατέλης είναι στις φυλακές του Μαλανδρίνου που θα πάει ο Λαγός. Ναι, έχεις δίκιο. Να περάσουμε όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία. Στη γραμμή μας βρίσκεται ο κύριος Χαϊκάλης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλημέρα, κύριε Χαϊκάλη. Καλή σας μέρα, αλλά σας ακούω πάρα πολύ στο βάθος. Δεν έχω καθόλου ήχο καλό. Δηλαδή, πιέζω πάρα πολύ το αυτί μου για να σας ακούσω. Μην ανησυχείτε, η ομάδα εδώ πέρα θα το φτιάξει αμέσως. Δεν ξέρω, μήπως μας ακούτε καλύτερα τώρα. Ήδη είναι λίγο καλύτερα. Μπράβο. Λίγο καλύτερα, χωρίς να το τέλειω. Και όσο περνάει η ώρα, θα γίνεται και ακόμα καλύτερα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας ανοίγετε και εσείς τη μέρα. Είστε ο πρώτος ο οποίος θα μιλήσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Χαϊκάλη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από τη Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα πολύ επικίνδυνο, θα έλεγα, για να κάνεις μία συζήτηση, στην οποία ουσιαστικά δεν έχουν ξεκίνησε περίεργα, καλά μάλλον θα έλεγα, με την έννοια ότι ωραία συνελήφθησαν κάποια άτομα. Από εκεί και πέρα χάλασε κάπως η συνταγή με την έξοδο των τριών, που σημαίνει δεν είχε δεθεί καλά η κατηγορία. Ήρθε η προφυλάκηση του κ. Μιχαλολιάκου και δημιούργησε πολλές απορίες αν κατά πόσο είναι συνδεμένος με το έγκλημα ή όχι, και περιμέναμε όλοι τον κύριο Παπά, ο οποίος μπήκε και αυτός χωρίς να ενέχεται σε τηλέφωνο, και δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα πολλά ερωτηματικά. Κατά πόσο είναι δεμένες καλά οι κατηγορίες, ή μήπως είναι ένα κυρωδενητικό πυροτέχνημα, το οποίο θα οδηγήσει, αν αποδειχθεί, θα οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Θα μας βάλει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Γι' αυτό πιστεύω ότι πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έχει κάνει καλά τη δουλειά της, πιστεύουμε ότι βασίζεται και προχωράει στις αποφάσεις της βάσης στοιχείων, και ευχόμαστε να μην διαψευτεί η ίδια στο τέλος, γιατί εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πιστεύετε, κύριε Χαϊκάλη, μας ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Γιατί πιστεύετε ότι, σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες, γιατί έγινε τώρα η αποκάλυψη της Χρυσής Αυγής, καθώς τόσα χρόνια γνωρίζουμε? Λίγο πολύ όλοι. Λίγο πολύ, ναι. Αυτό πάλι είναι ένα κενό, διότι ενώ με τόσα στοιχεία που είχαν με τους Αιγύπτους, με τους Πακιστανούς, με τις δολοφονίες που είχαν γίνει, απόπειρες, θα έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, για δολοφονικές πράξεις, δεν είχε παρέμβει ο εισαγγελέας. Δηλαδή δεν είναι δυνατό σε μία νύχτα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα να στέλνει υλικό ο κύριος Δένδιας 32 δικογραφίες, 32 εκθέσεις στην εισαγγελία και να διατάσσεται δικαστική έρευνα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το είχαμε αποφύγει το θέμα, το αίμα του Παύλου του Φίσα. Τουλάχιστον όμως, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ας γίνει κάτι, αλλά ένα ουσιαστικό. Δηλαδή να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, γιατί φοβάμαι που γίνουν τα πράγματα στον αέρα. Αυτό με φοβίζει περισσότερο. Μήπως είναι ένα κυβερνητικό πυροτέχνημα. Μήπως είναι... Μου αρέσει η πολιτική βούληση, συγχαίρω για την πολιτική βούληση, όλο αυτό αν θέλετε να πάει στη φυλακή η Χρυσή Αυγή, να καταδικαστούν οι εγκληματικές οργανώσεις, αλλά μην συμπλέκουμε με πολιτικά τερτύπια, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε επικίνδυνες ατραπούς και οι οποίες θα είναι μετά χωρίς γυρισμό. Δεν ξέρω, είμαι πολύ διστακτικός αυτή τη στιγμή στο να εκφέρω άποψη και θέση για κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί πλήρως από την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Χαϊκάλη, γενικώς λόγω της κατάστασης που κρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και όταν λέω κατάσταση εννοώ την οικονομική κρίση από τη μία, την πολιτική αστάθεια από την άλλη, τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις της Τρόικα, την τιμή του πετρελαίου να σκαρφαλώνει καθημερινά όλο και παραπάνω. Την ανεργία στα ύψη. Την ανεργία, πρωταθλητές. Τις κατασχέσεις των σπιτιών, οι οποίες θα ακολουθήσουν. Και όλα αυτά τα δυσάρεστα που καθημερινά ακούμε. Ακούμε παράλληλα με αυτά ένα σενάριο για πρόορες εκλογές. Εσάς ποια είναι μπορείτε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό, έχετε Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαράς θα θέλει τις εκλογές, κοντά αυτή πάνω στον Βενιζέλο, ο οποίος προφανώς δεν τις θέλει τις εκλογές, γιατί ίσως καταδεικνύουν χαμηλά ποσοστά στο Πασόκ.
αλλά οι πραγματικές δημοσκοπήσεις εννοώ, και όχι αυτές που βγαίνουν. Από την άλλη, αν δεν πάμε σε εκλογές, θα υπάρξει ένα παράδοξο. Το Μάιο είναι οι δημοτικές και οι ευρωεκλογές. Πώς θα κατέβει το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία, και θα κατέβει τι, να διεκδικήσει μόνο του δύναμη στην Ευρωβουλή, συγκυβερνώντας με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί, νομίζω. Πάντως, οποιαδήποτε, γιατί ακούω τον κύριο Βενιζέλο που μιλάει ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση να πάμε σε εκλογές κτλ. Ποτέ οι εκλογές δεν απετέλεσαν κίνδυνο για τη Δημοκρατία. Και νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να προχωρήσουμε σε εκλογές για να δώσει να δείξει τη βούλησή του ο ελληνικός λαός που θέλει να οδηγηθεί από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένες οι εκλογές να γίνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από τις εκλογές και χωρίς να σημαίνει ότι θα υπάρξει πολιτική αστάθεια. Η δημοκρατία πρέπει να κατοχυρώσει θέσεις, θεσμούς, ώστε να είναι αδιαφυστή τα χτύπητη. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, με τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής να είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή και τον υπαρχηγό, όπως πολλοί τον λένε, θεωρείτε ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν και ψηφίσανε στη Χρυσή Αυγή, που πιστεύουν στην ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, θα παραμείνει το ίδιο ή θα πιστεύετε ότι θα μειωθεί? Η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, έξω από κάποιες ναζιστικές εκφάνσεις οι οποίες έχει και πρότυπα, δεν νομίζω πολιτική ιδεολογία για το πώς θα διαχειριστεί την κρίση στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τους πολιτικούς Χρυσής Αυγής να μας εξηγούν τι θα κάνουν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ποια είναι η πρόθεσή τους για τα εθνικά θέματα, ποια είναι η θέση τους για την εξωτερική πολιτική, για τα οικονομικά θέματα, πώς θα δώσουν τροπή στην Ελλάδα, πώς θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Όλα αυτά τα προβλήματα που ζει αυτή τη στιγμή η χώρα, θα ήθελα να τα ακούσω πολιτικά. Με ποιο τρόπο θα ουσιαστικά θα τα λύσουν. Και γι' αυτό διαφωνώ με κάποιους που λένε δεν κάθομαι να συζητήσω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί ένας κόσμος που ψηφίζει τη Χρυσή Αυγή την ψηφίζει σε απόγνωση, γιατί θέλει να δείξει την δυσαρέσκειά του, πιστεύει ότι είναι ένα αντισυστημικό κόμμα και πιστεύει ότι εκεί θα βρει λύση. Για μένα η Χρυσή Αυγή είναι μια πολιτική εξαρμάτωση. Καλύπτει το θυμικό του Έλληνα προσωρινά, αλλά δεν του δίνει λύση. Εκεί πάνω σε αυτό το σημείο πρέπει να αποδομήσουμε την πολιτική ιδεολογία, την όποια η πολιτική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, και να δείξουμε ότι τελικά είναι μια φούσκα. Ότι είναι πομφόλυγες οι οποίοι ουσιαστικά δεν λειτουργούν και δεν έχουν τίποτα στον κόσμο. Κύριε Χαϊκάλη, ακριβώς αυτό που είπατε, γιατί ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Πολλοί ήταν ο κόσμος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε τη Χρυσή Αυγή επειδή ήταν αγανακτισμένος. Πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό στις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί? Θέλω να πιστεύω ότι θα μειωθεί, με την έννοια ότι έξω από το κυνήγι το οποίο γίνεται με τη Χρυσή Αυγή και από να δεικνύει την εγκληματική οργάνωση του κόμματος που υπάρχει από κάτω σαν δεύτερο πλάνο, είναι μια εγκληματική οργάνωση με ένα πολιτικό μανδύα. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να αναδείξουμε και αυτή είναι η θέση των πολιτικών που δεν έχουν πείσει μέχρι στιγμής, είτε με διάλογο, είτε με την άρνησή τους να συζητήσουν, είτε με οτιδήποτε άλλο τρόπο, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα πουκάμισο κενό. Δεν έχει πολιτικό λόγο, δεν έχει ύπαρξη, δεν μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο, διότι θεωρώ ότι το να πας να κατουράς στο ΜΕΚΑ, ας πούμε, για να χτυπήσεις τον Μπόμπολα δεν αποτελεί λύση, ούτε επίσης να πηγαίνεις και να λες για το μέλλον τελεστιδικό θα βάλω νάρκες στα σύνορα, ούτε να βρεις μέσα στο κοινοβούλιο προέδρους και αντιπροέδρους της Βουλής. Δεν αποτελούν δείγματα δημοκρατίας, δεν αποτελούν δείγματα πολιτισμού, δεν αποτελούν δείγματα, αν θέλετε, αντισυστημικότητας των πραγμάτων. Αν θέλει κάποιος να χτυπήσει το σύστημα, για το ακούω πάρα πολύ, το σύστημα χτυπιέται με σύστημα. Δεν χτυπιέται ούτε με κραυγές, ούτε με βιαιότητες, ούτε με κλιματικές οργανώσεις. Το σύστημα για να το αντιμετωπίσεις θέλει λόγο, θέλει προτάσεις, θέλει οι οποίες να περάσουν στον κόσμο και να τους εξηγήσεις με ποιο τρόπο θα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή για μένα είναι η δυναμική της πολιτικής και αυτή πάνω απ' όλα ο ορισμός της πολιτικής που την θέτει και ο Αριστοτέλης είναι η τέχνη του εφικτού. Τι μπορεί να γίνει πραγματικά για να βγει από τα διέξοδο. Επιμένω πάλι στην πρότασή μου που έχω κάνει ότι αυτή τη στιγμή η μετάβαση από τη μνημονιακή πολιτική στην αντιμνημονιακή πολιτική πρέπει να γίνει από μια οικουμενική κυβέρνηση η οποία θα δράσει ουσιαστικά και με εθνικό και στρατηγικό σχεδιασμό για να ανταπεξέλθει τη χώρα στις όποιες υποχρεώσεις της αλλά και να βγει από τα διέξοδα, και από εκεί και πέρα οι οποιασδήποτε έχει βιαιότητες και οι οποιασδήποτε έχει ακρότητες θα πρέπει να περάσουν στο παρελθόν και να αποτελούν λύθη σε λίγο. Κύριε Χαϊκάλη, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ακούμε από διάφορους και από εσάς τώρα που το είπατε αλλά και από άλλους διάφορους εκπροσώπους κόμματος να περάσουμε, λέει, από τη μνημονιακή στην αντιμνημονιακή πολιτική. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Είναι εφικτό. Είναι εφικτό εάν όμως είμαστε όλοι μαζεμένοι,
με όλη αυτή τη διάθεση των πραγμάτων, με όλη αυτή τη διάθεση των πραγμάτων που υπάρχει, στο να βοηθήσουμε στη χώρα να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Γιατί, αλλά ποιες υποχρεώσεις της? Αυτό που λέμε είναι ένα έκλαμα του λογιστικού χρέους. Να ζητήσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Να κάνει συντακτική εθνοσυνέλευση για να αποκτήσει το πολιτικό σύστημα αξιοπιστία. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια τέτοια βάση που να είναι από όλους μαζεμένους και να τύχουν της αποδοχής. Και να καταδικείται η οποιαδήποτε αντίθεση, συγγνώμη, και η μη συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων σε μια τέτοια ενέργεια η οποία πάει να γίνει προς όφελος της χώρας. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να βάλουμε τα κόμματα κάτω από την πατρίδα. Γιατί συνήθως σκεφτόμαστε οι Έλληνες κομματικά και όχι πατριωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε κάτω, να δούμε. Χρειάζεται συντακτική εθνοσυνέλευση. Χρειάζεται όχι αναθεώρηση τάγματος, εκβάθρον αναθεώρηση. Γι' αυτό μιλάω για συντακτική εθνοσυνέλευση. Χρειάζεται η χώρα ένα κοινό προγραμματισμό και σχεδιασμό για το πού θα πάμε. Χρειάζεται εθνική αστική πολιτική. Δηλαδή να δημιουργηθούν τάξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν καταρρεύσει και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει εργατική τάξη, δεν υπάρχει αστική τάξη, δεν υπάρχει μεσαία τάξη, δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει σχέδιο για δευτερογενή παραγωγή, για στοιχεία δευτερογενής παραγωγής, μεταποίηση τροφίμων κτλ. Και ρούχων και βιομηχανίας γενικότερα. Δευτεροειδούς τομέα, δεν υπάρχει τίποτα. Πού πάμε αυτή τη χώρα? Πώς θα αναδείξουμε το υψηλό δυναμικό της χώρας που το στέλνουμε στο εξωτερικό? Πώς θα αναδείξουμε τους πλουτοπαραγωγικούς τομείς της χώρας μας? Τι σχεδιασμός υπάρχει? Θα τα δώσουμε όλα στους ξένους ή θα τα εκμεταλλευτούμε? Όλα αυτά απαιτούν μια λύση οικουμενική. Μια λύση από μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει υπέρ της πατρίδας μας. Και όχι μέσα από κομματικά ωφέλη. Κύριε Χαϊκάλη, μια προφητική, ας πούμε, ερώτηση. Ποιο πιστεύετε μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι θα είναι το αύριο της χώρας? Το αύριο αυτής της χώρας που εκτός από τις άσχημες πολιτικές εξελίξεις έχει και την κρίση. Κάτι το οποίο αυτές τις μέρες έχει ξεχαστεί να αναφέρεται. Δεν σας άκουσα καλά. Τι έχει ξεχαστεί να αναφέρεται το? Η κρίση. Με όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα έχουμε ξεχάσει το θέμα το ότι ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν το έχουμε ξεχάσει και δεν το βλέπουμε. Καλά, δεν το έχουν ξεχάσει όλοι. Το βλέπουμε. Όταν συζητούν επίσης και σε λίγο για τις κατασχέσεις των ακινήτων, για την εφορία, όταν χρωστάς παραδείγματος χάρη 20.000 και έχεις ένα ακίνητο 100.000, θα σου παίρνει το ακίνητο η εφορία. Γιατί χθες το άγουα και τρόμαξα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το φέρουν το πράγμα στην Βουλή. Γιατί είναι μέσα στα σχέδια του ενός νομοσχεδίου, το οποίο θέλει να φέρει η κυβέρνηση για τα θέματα των ακινήτων. Γενικά, όταν ξέρει ότι ο Έλληνας είναι συνυφασμένος με την ιδέα της ιδιοκτησίας και έχει λόγους ιστορικούς και να δέσει αυτή τη μέσα του την έννοια της ιδιοκτησίας, πώς μπορείς να οδηγήσεις μια χώρα σε τέτοιους ανθρώπους? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια χώρα η οποία έχει ανεργία, η οποία δεν έχει όραμα, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει ιδιωτικό επίπεδο, δεν έχει κοινωνικές παροχές? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα ξεχνάμε. Απλώς για να ξεκινήσουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από χθες. Όχι σήμερα, χθες. Άρα λοιπόν κάθε μέρα που περνάει είναι επικίνδυνη. Κάθε μέρα που περνάει αφήνει πίσω τις κενά τα οποία κάθε μέρα που περνάει θα δυσκολεύουν περισσότερο. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί τώρα όμως. Χτες. Όχι να περάσουμε τα χρόνια για να δούμε. Εκτός και υπάρχει μια τεταλμένη υπηρεσία στο να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια ομοσπονδία της Ευρώπης, όπου απλώς η Βουλή θα είναι ένα διοικητήριο, όπου θα παίρνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα έχουν βγει από τις Βρυξέλλες, όπου δεν θα υπάρχουν σύμβουλα, δεν θα υπάρχουν αξίες, δεν θα υπάρχουν οράματα, δεν θα υπάρχουν ελπίδες για αυτόν τον τόπο και θα λειτουργεί κάτω από ένα καθεστώς μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εκεί είναι για μένα. Δεν θα μπορεί να παράξει πολιτισμό, δεν θα μπορεί να παράξει τίποτα στη χώρα σου, όλα θα είναι ελεγχόμενα. Φοβάμαι ότι αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο και νομίζω ότι πάνω εκεί υπακούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Χαϊκάλη, τώρα έχει προφυλακιστεί και ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Παπάς, ο οποίος ήταν μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό πιστεύετε, τι προβλήματα θα δημιουργήσει στην συνοχή γενικώς της Βουλής αυτή τη στιγμή? Γιατί και εσείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, ανησυχείτε. Ποια είναι η στάση που σκοπεύετε να κρατήσετε? Κοιτάξτε, εμείς θα κρατήσουμε τη στάση που απαιτεί η δημοκρατία. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η όποια χή ανομαλία υπάρξει ή θα υπάρχει ή θα υπάρξει μέσα στο κοινοβούλιο. Θέλω να πω δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα, από το πώς θα αναποφύγουμε επαναληπτικές εκλογές οι οποίες θα γίνονται επισκοπού. Αυτά μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις γίνονται και με μια αναθεώρηση του συντάγματος. Η Βουλή αυτή είναι αναθεωρητική, μπορεί να φτιάξει ένα σύνταγμα πάλι και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να θεμελιώσει γερά τη δημοκρατία. Γιατί πραγματικά ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες
Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε τις λύσεις, δεν μπορούσαμε να πούμε ποτέ ότι οι βουλευτές θα πηγαίνανε με χειροπέδες στον Κορυδαλό. Δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά τα πράγματα και δεν τα είχε σκεφτεί ο νομοθέτης και καλά έκανε και δεν τα είχε σκεφτεί. Αλλά δυστυχώς να που προέκυψαν. Αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν όλους από εδώ και πέρα. Και θα παραμείνουν και θα είναι στην ιστορία της Ελλάδας. Και θα παραμείνουν και θα είναι στην ιστορία της χώρας. Δεν πειράζει. Ας είμαστε πρωτοπόροι σε κάτι τέτοιο και ας θέσουμε και δώσουμε τα δείγματα ότι μπορούμε να τα απεξερχόμαστε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και ότι μπορούμε να θεμελιώνουμε πραγματικά το πολίτημα το οποίο ξεκίνησε σε αυτή τη χώρα. Να σας κάνω και μία ερώτηση, το οποίο εκτός από τον κόσμο απασχολεί, για να είμαι ειλικρινής, και εμένα την ίδια. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας σχετικά, γιατί είδαμε τις τελευταίες ημέρες ότι υπήρχαν μαρτυρίες. Ότι και οι αστυνομικοί ήταν μέσα, δηλαδή εν ενεργή αστυνομική. Α, μάλιστα. Ναι. Ήταν στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Ακούστε, ότι υπάρχουν επίορχοι στην αστυνομία, αυτό είναι γεγονός. Αυτό λοιπόν η πολιτεία πρέπει συντεταγμένα και με ψυχραιμία να τους αποβάλει από το σώμα, γιατί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της δημοκρατίας και της πολιτείας. Από εκεί και πέρα όμως, το να παίρνουμε συλλήβη όλη την αστυνομία στο στόμα μας και να αρχίζουμε να ευρίζουμε την αστυνομία και να ξεφτιλίζουμε τους αστυνομικούς, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει και νομίζω ότι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή, γιατί αδικούμε πραγματικά τους αστυνομικούς οι οποίοι δουλεύουν και έχουν κάνει δουλειά αυτή τη στιγμή με το φιλότιμό τους. Γιατί κανείς δεν μιλάει το πώς αυτή τη στιγμή λειτουργεί η αστυνομία. Ότι βγαίνουν έξω και ψάχνουν χορηγούς για να πάρουν Α4, ότι ψάχνουν συνεργεία τα αυτοκίνητα για να τους βάλουν μεταχειρισμένες τσιμούχες, να τους αλλάξουν ανταλλακτικά. Δεν έχουν ένα μισθό ο οποίος είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι στα όρια της φτώχειας, είναι πιο κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δηλαδή, μην τους αδικούμε. Δεν μπαίνουν νυχτερινά, δουλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες. Όχι συλλήβη την αστυνομία. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον κόσμο να μην μπερδεύει. Ναι, υπάρχουν επίορκοι. Όπως υπάρχουν σε όλο το δημόσιο επίορκοι. Γρήγορα το κράτος και συντεταγμένα θα πρέπει να τους αποβάλει. Αλλά όχι μαζικές εκαθαρίσεις. Κύριε Χαϊκάλη, θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Σκέφτομαι, επειδή ακούσαμε από τη μία η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, από την άλλη όμως ακούσαμε και την εγκληματική οργάνωση μεταξύ Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιάννη Σμπόκου. Ποια είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση από τις δύο που σας ανησυχεί περισσότερο? Όλες. Όλες. Και εδώ είναι το κενό, γι' αυτό και εγώ είμαι από αυτούς που δεν πανηγύρισαν και δεν συμμετείχαν στην, αν θέλετε, σκέψη ότι νίκησε η δημοκρατία εκείνη την ημέρα, επειδή συνελήφθησαν κάποιοι της Χρυσής Αυγής, της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, αλλά πιστεύω ότι η νίκη της δημοκρατίας θα έλθει όταν υπάρξει ισοτιμία και ισονομία για όλους, όταν πράγματα θα οδηγηθούν στη φυλακή όλοι αυτοί που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, όταν θα αποκαλυφθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα, όταν όλοι οι συμμετέχοντες σε παρακρατικές οργανώσεις, αυτοί που έκαψαν τα 4 άτομα στη Μαρφίν, και λέω 4 γιατί πάμε και το παιδί της Αιγίου γυναίκας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτοί που πήγαν να χτυπήσουν τον Πάνο Καμένο, αυτοί που έβαλαν φωτιά στο πρώτο θέμα, ό,τι υπάρχει σε βία πρέπει να καταδικάζεται. Και νομίζω ότι μόνο αν νικηθεί και πατηθεί η βία, τότε μπορεί να μιλάμε για κίνδυνο της δημοκρατίας, για νίκη της δημοκρατίας, και επίσης να μιλάμε ότι όταν υπάρξει ισοτιμία, ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα σωστό δρόμο και μπορούμε να μιλάμε για πραγματικά για ανάπτυξη. Κύριε Χαϊκάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και πάλι με οτιδήποτε νεότερο αφορά όλη την πολιτική σκηνή. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να περάσουμε όμως στο Δελτίο Ειδήσεων, το πρώτο live Δελτίο Ειδήσεων της ημέρας από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας και την Άννα Μορφούλη. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Με την προφυλάκηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά, κλείνει ο πρώτος κύκλος της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Έπειτα από την οκτάωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να προφυλακιστεί ως υπαρχηγός της οργάνωσης, που σύμφωνα με το πόρισμα του αντιεισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη ευθύνεται για μια σειρά έκνομων ενεργειών. Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτος φυγής, καθώς δεν παραδόθηκε αμέσως, αλλά το δεύτερο 24ωρο από την ημέρα έκδοσης του εντάλματος σύλληψης. Ο Χρήστος Παπάς θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήδη βρίσκονται οι Νίκος Μιχαλολιάκος και Γιάννης Λαγός. Παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές ο απόστρατος αξιωματικός Γιώργος Δήμου, ο οποίος συνομιλούσε με τον Γιώργο Ρουπακιά λίγο πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο απόστρατος, όπως αναφέρεται από τον Ρουπακιά στις απογνηματοφωνήσεις της Αντιτρομοκρατικής, προκύπτει από την άρση απορρίτου ότι τις ώρες πριν από τη δολοφονία βρισκόταν στην περιοχή. Είχε τηλεφωνήσει στον Ρουπακιά στις 11:31, ενώ από τις 11:34 δέχεται διαδοχικές κλήσεις από τον Ρουπακιά, καθώς και τον πυρηνάρχη της Νίκαιας Γιώργο Πατέλη. Εναντίον του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και θα οδηγηθεί στους ανακριτές για να απολογηθεί. Έκρηξη βόμβα σημειώθηκε στις 3:25 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στα Πετράλωνα, που στεγάζεται σε παλιά μονοκατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 10 σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και κατοικίες και καταστήματα. Τη δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να δηλώσουν έξοδα ιατρικής και νοσοκομιακής περίθαλψης που μειώνουν τον φόρο, δίνει στους φορολογουμένους η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Παροδικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στο Κεντρικό και Νότιο Ιόνιο, περιμένουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο πρωινό. Επιστρέψαμε και πάλι. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από την Νικολέτα Τσίκου και από την κυρία Κιτσανικίδη και από όλη την ομάδα. Εδώ σας καλημερίζουμε και σας ενημερώνουμε καθημερινά από τις 9 έως και τις 11. Να περάσουμε λίγο να δούμε τις ραγδαίες εξελίξεις που είχαμε όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί σήμερα ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο υπαρχηγός οργάνωσης, μετά από την οκτάωρη απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέως, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα του αντιεισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ευθύνεται για μια σειρά έκνομων ενεργειών. Οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτος φυγής, εκτιμάται ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις διαφυγής στο εξωτερικό, καθώς δεν παραδόθηκε αμέσως, αλλά το δεύτερο 24ωρο από την ημέρα έκδοσης του εντάλματος σύλληψης. Και στη φυλακή, όπως είπαμε χθες, μεταφέρθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Με 4 ειδικά θωρακισμένα οχήματα της Αντιτρομοκρατικής μεταφέρθηκαν στις 5 το απόγευμα στη φυλακή. Μαζί στη φυλακή μεταφέρθηκε και η αντιπαστινόμος Βενετία Ποπόρη.
οι οποίοι, όπως είπαμε, κρίθηκαν προφυλακιστέοι έπειτα από την ολοκλήρωση της απολογίας τους. Ειδικότερα να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και ο βουλευτής Γιάννης Λαγός οδηγήθηκαν σε κελί των φυλακών του Κορυδαλού, ο πυρηνάρχης Γιώργος Πατέλης στο συγκρότημα φυλακών του Μαλανδρίνου Φωκίδας και η ανθυπαστινόμος Βενετία από πόρη στις γυναικείες φυλακές Ελαιών στο νομό Βιωτίας. Όπως έγινε γνωστό, οι προφυλακιστέντες Νίκος Μιχαλολιάκος και Γιάννης Λαγός θα κρατηθούν σε ειδικά ανακατασκευασμένα κελιά στις γυναικείες φυλακές, ενώ θα προαυλίζονται ξεχωριστά. Βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας τα πλάνα από την μεταγωγή τους. Πολύ σημαντικά, πολύ έτσι, να το πούμε, ιδιαίτερα πλάνα ήταν από την αυτοκινητοπομπή στην Εθνική Οδό, όπου μεταφέρθηκαν με τα οχήματα της αντιτρομοκρατικής. Με τα τέσσερα ειδικά διαμορφωμένα, τεθωρακισμένα οχήματα, τα βλέπετε στα πλάνα σας, είναι από την μεγάλη αυτή αυτοκινητοπομπή της μεταγωγής τους στον Κορυδαλό. Σίγουρα η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ενώ περιπολικά και κλούβες των ΜΑΤ βρέθηκαν στα κεντρικά σημεία της διαδρομής από την οποία πέρασε η οχηματοπομπή. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας, να πούμε ότι παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες για λόγους ασφαλείας, ενώ έντονη ήταν η κινητικότητα έξω από τις φυλακές Κορυδαλού. Νικολέτα, να καλωσορίσουμε όμως και να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, σαν ειδικός, κύριε Κατρούγκαλε, ποιο είναι το αύριο της χώρας, δηλαδή τι προβλέπει το Σύνταγμα, γιατί όπως είναι φανερό, ο αρχηγός ενός κόμματος του Κοινοβουλίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από την άλλη. Έτσι είναι. Πρέπει πάντως να ξεχωρίζουμε σαφώς ως προς τη Χρυσή Αυγή το κομμάτι της δράσης της που είναι πολιτικό και το κομμάτι της δράσης της ή τουλάχιστον πολλών μελών και στελεχών της που είναι εγκληματικό. Το δεύτερο, όταν ενεργεί ως συμμορία, προφανώς πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ποινικό κώδικα. Το πρώτο όμως, το πολιτικό, πρέπει να αντιμετωπίζεται και αυτό πολιτικά. Ακόμα και οι αποκρουστικές ιδέες με ιδέες αντιμετωπίζονται. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ούτε η ποινική δίωξη ξεκίνησε με πολιτικά κίνητρα, παρά όλα όσα υποστηρίζουν οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής, ούτε πρέπει όμως να δοθεί η παραμικρή εντύπωση σε οποιονδήποτε ότι υπάρχει παρόμοια πολιτική σκοπιμότητα. Ακριβώς γιατί η δημοκρατία ποτέ δεν εκδικείται. Η δημοκρατία απλώς εφαρμόζει τους νόμους της δημοκρατίας. Να πω βεβαίως ότι η επιλογή της κυβέρνησης μετά από μια μακροχρόνια περίοδο αδράνειας, όπου φαινόμενα ανοχής, ενδεχομένως και συνενοχής σε ορισμένες περιπτώσεις των αστυνομικών αρχών με τη Χρυσή Αυγή ήταν τακτικά, προσπάθησε για επικοινωνιακούς δυστυχώς λόγους να επιταχύνει τόσο γρήγορα τις εξελίξεις, να μην παρακάμψει ακριβώς το Σύνταγμα, αλλά να το εφαρμόσει με τέτοιο τρόπο, ώστε φοβάμαι ότι η ποινική αντιμετώπιση του ζητήματος δεν γίνεται με την πληρότητα που θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε όλοι οι εκκρεμείς φάκελοι δικογραφίας, οι περίφημοι αυτοί 32, να φτάσουν στη Βουλή, να αρθεί η βουλευτική ασυλία των κατηγορούμενων βουλευτών για όλα τα δικήματα, ώστε να μπορεί η δικαιοσύνη να αντιμετωπίσει το θέμα ενιαία. Τώρα, το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να δει η δικαιοσύνη είναι αν η Χρυσή Αυγή, η μέλη της, αποτελούσε εγκληματική οργάνωση. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εξεταστεί τώρα, γιατί δεν έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία των βουλευτών ως προς το έγκλημα αυτό. Μου φαίνεται αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση των ποινικών φακέλων κάτι όχι σωστό. Κύριε Κατρούγκαλε, ήθελα να σας ρωτήσω ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα κόμμα του Κοινοβουλίου χωρίς τον πρόεδρο, χωρίς τον αρχηγό. Μπορεί να λειτουργήσει. Προφανώς πρόκειται για ανομαλία. Κακά τα ψέματα, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα κόμμα όπως όλα τα άλλα. Το Σύνταγμά μας όμως δεν επιτρέπει να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου και αυτό είναι κάτι σωστό. Γιατί όπως σας είπα, η πολιτική δραστηριότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ποινικό νόμο. Αυτό και επικίνδυνο είναι και αντιπαραγωγικό. Σας θυμίζω ότι στην Τουρκία απαγορεύτηκε πριν από λίγα χρόνια το κόμμα των Ισλαμιστών, επέστρεψε με άλλο όνομα και τώρα ο επικεφαλής του Ερντογάν είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Τουρκίας. Δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται λοιπόν οι πολιτικές δραστηριότητες με άλλα μέσα παρά μόνο με την πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Κατρούγκαλε, εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής έκαναν λόγο ότι εφόσον έγιναν όλες αυτές οι διώξεις θα μας ταράξουν στις εκλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, λέει, θα έχουμε εκλογές. Πείτε μου λίγο. Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε. Το Σύνταγμά μας πράγματι επιβάλλει να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές
αν έχουμε παραιτήσεις όχι μόνο των βουλευτών, αλλά όλων και των υπολείπων που ήταν στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο και που θα μπορούσαν να τους αναπληρώσουν. Και πράγματι φαίνεται ότι η συντακτική της Χρυσής Αυγής είναι να προκληθεί μια γελιοποίηση της δημοκρατίας με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύο όμως βασικές παρατηρήσεις. Ό,τι και να θέλει να κάνει η Χρυσή Αυγή, το Σύνταγμα πρέπει να εφαρμοστεί. Και καταρχήν, οι εκλογές δεν αποτελούν υπονόμευση της δημοκρατίας, οι εκλογές είναι το αποκορύφωμα της δημοκρατίας. Ο νόμος δεν μπορεί να ρυθμίσει ότι δεν θα γίνουν εκλογές, μπορεί όμως να ρυθμίσει το χρόνο διεξαγωγής τους. Να πει για παράδειγμα ότι αν οι παραιτήσεις ή μάλλον οι κενοθήσεις έδρες κενοθούν το πρώτο εξάμηνο του έτους, θα γίνουν αναπληρωματικές εκλογές συγκεντρωτικά, όποτε και αν γίνουν οι παραιτήσεις, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Αν γίνουν το δεύτερο εξάμηνο, την πρώτη Κυριακή του Φεβρουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο, η μεθόδευση θα πέσει στο κενό. Και χωρίς να παραβιάσουμε το Σύνταγμα, που είναι βασικό πράγμα. Άρα, αυτή τη στιγμή, εφόσον από ό,τι γνωρίζω, δεν έχουν παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας και ο εκπρόσωπος, ποιος παίρνει τη θέση του στο Κοινοβούλιο? Η θέση τους μένει κενή. Μένει δηλαδή, κενή. Δεν εκπίπτουν, γιατί μένει κενή σαν άντρα στο νοσοκομείο με σπασμένα τα δύο τους πόδια. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν απόντες. Δεν έχει κενωθεί η έδρα με την έννοια ότι έχουν πάψει να την κατέχουν. Γιατί για να χάσει ένας βουλευτής τη βουλευτική ιδιότητα, δεν αρκεί να είναι κατηγορούμενος. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει και για αυτούς. Πρέπει να καταδικαστεί αμετάκλητα. Και τώρα, εάν παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν, θα αντικατασταθούν από τον πρώτο αναπληρωματικό. Δηλαδή από τον υποψήφιο βουλευτή που είχε τις περισσότερες ψήφους μετά τον τελευταίο εκλεγέντα. Μόνο αν παραιτηθεί και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι του ψηφοδελτίου, ενεργοποιείται το σενάριο των αναπληρωματικών περιφερειακών εκλογών. Τη ίδια περιφέρεια, φαντάζομαι. Και αν υπάρξουν, υπάρξουν μαζικές παραιτήσεις, γιατί πολύ πιθανό να υπάρξει και αυτό το σενάριο. Τότε τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια αναπληρωματική τοπική εκλογή στην περιφέρεια όπου έχουν παραιτηθεί ο βουλευτής και η αναπληρωματική του. Όπως σας είπα, βέβαια, ο νόμος μπορεί να ρυθμίσει ότι δεν θα γίνουν σε ένα μήνα οι εκλογές αυτές, σε ένα τέτοιο χρονικό προγραμματισμό, ώστε να μην γίνονται τμηματικά. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Έχετε εσείς μήπως να προσθέσετε κάτι παραπάνω που θα θέλετε να ακούσει ο κόσμος? Γιατί ξέρετε, καμία φορά ακούγονται διάφορα και ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Και πόσο μάλλον όταν δεν γνωρίζει καλά και το Σύνταγμα. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι αυτό που υπονόησα και από την αρχή, ότι άργησε η πολιτεία να αντιμετωπίσει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι που ξεκίνησε τώρα, έγινε η αρχή. Δεν πρέπει όμως αυτό να γίνει με εκτόσεις στο Σύνταγμα και στις ελευθερίες μας. Ο φασισμός πρέπει να νικηθεί διατηρώντας και μάλιστα αν είναι δυνατόν και διευρύνοντας τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας. Ναι. Κύριε Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος και να τα ακούει αυτά, γιατί δεν έχει όλοι οι πολίτες γνώση καλή του Συντάγματος. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό που βέβαια θα έπρεπε να έχουμε πολύ καλή γνώση του Συντάγματος, γιατί είναι και το θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και καμιά φορά οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι συγκρόμενες. Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Να είστε καλά και καλή σας ημέρα. Θα έπρεπε. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Οι εκλογές είναι το αποκορύφωμα. Όμως βλέπουμε όμως και από την άλλη μεριά την Χρυσή Αυγή να μην παραιτείται. Θα διεκδικήσουν κάθε νόμιμο τρόπο όπως εκείνοι λένε. Κιόλας, δεν ξέρω αν το είδατε. Υπάρχει. Μπορείτε να το δείτε αν θέλετε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Καλό είναι να τα ακούμε και να τα βλέπουμε από όλες. Να έχουμε μια πιο πολύπλευρη εξέταση των πραγμάτων. Χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης μαζί με την σύζυγο του προφυλακιστέντος Νίκου Μιχαλολιάκου, την κυρία Ελένη Ζαρούλια, κάνανε μία εκπομπή μέσα από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στην οποία μιλήσανε αρκετά για πολιτική εξαθλίωση και... Να πούμε ότι εκείνη δηλώνει πολύ περήφανη, Έλενα. Δήλωσε μάλλον πολύ περήφανη που είναι στο πλευρό και θα είναι στο πλευρό του άντρα της. Επίσης είπε ότι ο άντρας της είναι εκείνος που σε εισαγωγικά ξεβράκωσε τους δήθεν δημοκράτες. Κατά τα άλλα λέει, είμαστε λέει... Τόνισε, λέει, κατά τα άλλα λέει, φωνάζεται λέει εμάς φασιστές και ναζιστές. Ή το άλλο που είπε, ότι φωνάζεται λέει ότι είμαστε εμείς ρατσιστές.
όταν κάνουμε που δίνουν τροφή και φαγητό σε Έλληνες, στα συσίτια που διοργάνωνε η Χρυσή Αυγή, όταν εσείς, λέει, δίνετε 25 ευρώ στους Έλληνες το εισιτήριο στα νοσοκομεία. Γενικώς, άμα δείτε την εκπομπή, λένε διάφορα όσον αφορά και για τις διώξεις και για τον Γενικό Γραμματέα. Στηρίζουν τον αρχηγό τους, όπως λέει, μέχρι τελευταία στιγμή. Η κυρία Ζαρούλια απευθύνει το λόγο όταν θέλει να μιλήσει στον Ηλία τον Κασιδιάρη, τον αποκαλεί ως συναγωνιστή. Όλους έτσι. Όλους. Αυτό ήθελα να πω, ότι και όλο το λαό που τους ακούει, τουλάχιστον το κοινό αυτό που έχουν, τους αποκαλούν ως συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα και με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και από άλλους εκπροσώπους κόμματος. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα είμαστε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11. Να πούμε, Έλενα, μία σημαντική είδηση, αλλά πριν πω τη σημαντική είδηση, θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να μας καλούν καθημερινά στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη-ανάρτηση1@gmail.com, καθώς, όπως λέμε τώρα τις τελευταίες ημέρες κάθε μέρα, να μας βρίσκετε και στην επίσημα σελίδα στο Facebook, www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Κάναμε και Facebook, Νικόλα. Κάναμε και Facebook. Γι' αυτό και το λέμε. Δηλαδή, αν σας φαίνεται λίγο κουραστικό που το αναφέρουμε και το ξαναναφέρουμε, το λέμε μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι καινούριο, πρέπει να το στηρίξουμε. Θα ήταν καλό να το στηρίξετε και εσείς. Πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή, να πούμε ότι εχθές το μεσημέρι παραδόθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία μία γυναίκα που σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, πρόκειται για τη σύζυγο ενός ακόμα καταζητούμενου, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε. Έλενα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόλαρη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Πώς βλέπετε τα πράγματα έπειτα από τις ραγδαίες, τα χαρακτηρίζαμε, εξελίξεις γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής, την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα, του εκπροσώπου τύπου? Πιστεύω ότι σημαντικό είναι για όλους μας, για τους Έλληνες πολίτες και για όλους όσους παρακολουθούν τα δρόμενα στη χώρα, να καταλαβαίνουμε πως η δημοκρατία είναι το μείζον. Η δημοκρατία είναι ο πολίτης, είναι τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι το καθεστώς που γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και επιτρέπει να ανθίσει ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν έχουμε κατά νου ότι η δημοκρατία είναι το μείζον και μέσα σε αυτό υπάρχουν όλες οι κοινωνικές, οι πολιτικές, οι πνευματικές, οι πολιτιστικές, οι οικονομικές δράσεις του ανθρώπου, τότε θα πρέπει σταθερά όλοι μας
οι πολίτες και πολιτικοί να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τις συνέργειες που πρέπει να γίνουν στον τόπο από το κράτος δικαίου. Να εφαρμοστούν οι νόμοι, να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους. Ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή αυτών των νόμων έχει σχέση με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί η δημοκρατία είμαστε όλοι, η δημοκρατία μας αφορά όλους. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση που είμαστε, σημασία έχει με ψυχραιμία να είναι κοινό το αίτημα όλων μας να λειτουργήσουν οι θεσμοί, εφαρμόζοντας τους νόμους, να λειτουργήσει η αστυνομία, να λειτουργήσει τα υπουργεία, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, χωρίς σκοπιμότητες, άλλες από αυτές που ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Να μην υποκύπτουμε σε άλλες σκοπιμότητες. Είτε αυτές οι σκοπιμότητες είναι ιδεολογικού τύπου, είτε αυτές είναι κομματικού τύπου. Μπροστά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Μπόλαρη, πιστεύετε ότι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, οι υποστηρικτές, όπως εκείνοι λένε, τους χαρακτηρίζουν μάλλον της Χρυσής Αυγής, μετά τα τελευταία γεγονότα στην χώρα, έχουν μειωθεί ή έχουν αυξηθεί? Πρώτα θέλω να σας πω ότι οι Έλληνες δεν παραφρόνησαν, ούτε έχουν γίνει στα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ούτε Ναζί ούτε φασίστες. Και αυτό είναι το λάθος μιας μικρής κάστας ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έχουν ιδεολογική φόρτιση ναζισμού και παίρνουν λάθος μηνύματα όταν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν στενευτεί ή έχουν οργιστεί οικονομικά από οικονομικούς λόγους, από την ανέχεια ή από την ανεργία, δηλώνουν ότι θα τους ψηφίσουν. Δεν είναι υποστηρικτές τους. Γιατί πιστεύετε ότι δηλώνουν αυτό? Ο κόσμος αυτός είναι, να σας πω λίγο, δέστε λίγο τώρα τις συνοικίες όπου είχαμε αυτά τα επεισόδια τις τελευταίες μέρες. Στη Νίκαια, στο Κερατσίνι, στο Πέραμα, Σαλαμίνα, δηλαδή σε εργατικές γειτονιές, φτωχογειτονιές. Λοιπόν, όπου η ανεργία έχει χτυπήσει στα κόκκινα, λειτουργεί η κοινωνία, είναι εμπερίστατη. Όταν λοιπόν κάποιος είναι στο σπίτι το βράδυ με τα παιδιά του και έχει μέσα στο σπίτι 3 ή 4 άνεργους και έχουν αδιέξοδα οικονομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, δεν σκέφτονται να ψηφίσουν. Σκέφτονται να τιμωρήσουν. Είναι η οργή και το αδιέξοδο, το οποίο λέει τι δεν θέλετε, τι σας πονάει, θα ψηφίσω αυτό. Ναι, θα μου πείτε, είναι σωστή αντίδραση αυτή των πολιτών? Όχι, δεν είναι, γιατί αυτός ο τόπος έχει περάσει πολύ χειρότερα, έχει περάσει πολύ πιο δύσκολες μέρες, και αυτός ο τόπος έχει μια πολύ ισχυρή ιστορική διαδρομή στη διαχρονία της ιστορίας. Από την δημοκρατία και την εκκλησία και την ελευθερία και τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία, ώστε επειδή περνά μια πρόσκαιρη περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, οικονομικών αδιεξόδων, να μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό συμπατριωτών μας να, από την οργή να εκφράζεται υπέρ αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων. Όμως, ενώ ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά των πολιτών μας, θα πρέπει την ίδια στιγμή να στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα ότι αφού η ανεργία και η οικονομική ανέχεια είναι αυτή η οποία έφερε τον κόσμο στα αδιέξοδα, για να αρθούν αυτά τα αδιέξοδα θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική και να στραφεί η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση, τα κόμματα τώρα, σήμερα, όχι αύριο, όχι το 14, το 15, το 16, σήμερα, και να δούνε τι γίνεται με τον κόσμο ο οποίος χυμάζεται από την ανεργία και υποφέρει από την ανεργία. Για να ξανασυζητήσουμε σήμερα τι γίνεται στον τόπο για να σώσουμε την κοινωνική συνοχή. Γιατί κάποιοι με πολύ μεγάλη χαρά θα θέλανε να βλέπουν
ανέργους οι οποίοι λένε ότι είναι υποστηρικτές της ακροδεξιάς με άλλους άνεργους που σχημάζονται με τον ίδιο τρόπο να σκοτώνονται μεταξύ τους. Θέλω να πω πως είναι στιγμή που χρειάζεται η πολιτική να ασχοληθεί με την κοινωνική συνοχή. Και η κοινωνική συνοχή διασώζεται όταν ασχοληθούμε σήμερα με την μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση, να σώσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να χτυπήσουμε την ανεργία, να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η παραγωγική μηχανή της χώρας. Εάν αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, δημιουργείται ζήτημα στην κοινωνία. Υπάρχει, γύρονται ζητήματα κοινωνικής συνοχής. Για να κλείσω αυτό, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν θέματα ποινικής απαξίας, δηλαδή αξιόπινες πράξεις που έχουν γίνει, έχουν διαπραχθεί από μέλη, ηγεσίες και τα λοιπά της Χρυσής Αυγής, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η αστυνομία, η δικαιοσύνη, η διοίκηση, θεσμικά, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά την ίδια στιγμή, δίπλα, πρέπει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής, με το ζήτημα της υποστήριξης αυτού του κόσμου, ο οποίος δεν μπορεί πλέον γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Και θέλει αυτό μία σειρά από ενέργειες και στο χώρο της πρόνοιας, και στο χώρο της παιδείας, και στο χώρο της εκπαίδευσης, και στο χώρο της υγείας. Όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται σήμερα να υπάρξει αναπροσανατολισμός της πολιτικής. Ωραία, κύριε Μπόλαρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ξαναέχουμε από Δευτέρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, να συζητήσουμε λίγο, γιατί είναι σωστά αυτά που λέτε. Μιλάτε για αγανάκτηση πολιτών. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα μιλήσει για το ποιος έφερε τους πολίτες ακόμα σε αυτήν την αγανάκτηση. Θα ήθελα να σας ζητήσουμε και για τις προτάσεις αυτές που λέτε όσον αφορά να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη διάθεσή σας, λοιπόν. Οπότε από Δευτέρα. Στη διάθεσή σας, διότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα σύνθετο. Δεν είναι πρόβλημα απλά σύλληψης ή παραπομπής. Είναι πρόβλημα πολιτικό. Τα πολιτικά προβλήματα έχουν και τις οικονομικές και τις κοινωνικές και τις ποινικές και τις δικαστικές πιθανόν διαστάσεις. Αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η ελληνική κοινωνία, λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει στο γεγονός ότι έχουμε σύλληψη για τις αξιόπινες πράξεις. Η ελληνική κοινωνία, η πολιτική στη χώρα, πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική απάντηση, η οποία είναι όχι θεωρία, αλλά καθημερινή, εφαρμοσμένη πολιτική δράση και πράξη, για να απαντώνται τα προβλήματα των πολιτών. Ωραία, κύριε Μπόλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα πολύ και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια. Να περάσουμε όμως στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έχουμε εδώ πέρα να ακούσουμε όλους τους εκπροσώπους κομμάτων. Να περάσουμε όμως τώρα στον κύριο Παπαδάκη από το ΚΚΕ. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Πες, Νικολέτα. Κύριε Παπαδάκη, ποια είναι η δικιά σας γνώμη με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύουμε ότι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, χρειάζεται να εστιάσουν την προσοχή τους, γιατί πίσω από όλες αυτές τις συλλήψεις, τη συζήτηση που έχει γίνει για τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει μια ολόκληρη ουρά, κάποια γεγονότα δηλαδή που οδηγούν επί της ουσίας σε συμπεράσματα και σε επικίνδυνη γραμμή που υιοθετεί και η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, που πιστεύουμε ότι μπορεί οι εργαζόμενοι, δηλαδή μέσα από αυτή τη συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή, να βρεθούν μέχρι και αλυσοδεμένοι, με την έννοια ότι το επόμενο διάστημα στόχος βασικός της κυβέρνησης είναι να επικρατήσει η λεγόμενη άκρα του τάφου σιωπή, δηλαδή η λεγόμενη ομαλή σταθερότητα, η προσπάθεια τέλος πάντων η κυβέρνηση να προωθήσει την αντεργατική της πολιτική, τα νέα μέτρα που έχει στα σκαριά, είτε με δάνειο είτε με κούρεμα. Η προοπτική νέων μέτρων είναι δεδομένη για το ΚΚΕ και πιστεύουμε είναι κοινό μυστικό αυτό. Επί της ουσίας, λοιπόν, η επιδίωξή τους είναι ακριβώς μέσα
από την υπόθεση ξεφουσκώματος της Χρυσής Αυγής και μαζέματός της σε άλλα πλαίσια που θα μπορούν να είναι ακόμα περισσότερο ελέγξιμα, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις διώξεις στη Χρυσή Αυγή για να εξισώσουν τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, να προωθήσουν τη θεωρία των δύο άκρων που επί της ουσίας ενοχοποιεί με ανιστόρητο τρόπο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Σαμαρά από τη Νέα Υόρκη, δηλαδή το γεγονός δηλαδή ότι εξίσωσε την δράση μιας εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, και εμείς τα βάζουμε μαζί γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα να αναδειχθεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, γιατί είναι ναζιστική. Γιατί συγγνώμη, είναι στη φύση της ναζιστικής ιδεολογίας. Σας μεταφέρω ένα ερώτημα πολλών πολιτών. Θα έπρεπε να φύγει, να φύγει από τη ζωή μία ψυχή, μία ζωή, για να αποκαλυφθούν όλα αυτά? Γιατί άργησε τόσο από τη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι το φούσκωμα της Χρυσής Αυγής διευκόλυνε επίσης το αστικό σύστημα, γιατί υπήρχε αυτή η δράση που εγκλώβιζε εργαζόμενους, εξαθλειωμένους, φτωχούς, να μην ξεσηκώνονται σε εργατογειτονιές. Ήταν μια βολική λύση για το κεφάλαιο, και πολύ περισσότερο, όπως είδατε και στην περίπτωση του Περάματος, η Χρυσή Αυγή ήταν πολιορκητικός κρυός εφοπλιστών και βιομηχάνων για να περάσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι εφοπλιστές και οι μεγαλοεργολάβοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που θέλαν να ρίξουν τα μεροκάματα, να ξυλώσουν τους κομμουνιστές και το ΠΑΜΕ, τις ταξικές δυνάμεις, τα συνδικάτα μέσα, και είχαν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι θέλαν να το πράξουν αυτό και με δολοφονικό τρόπο. Άρα λοιπόν το κεφάλαιο μέσα από αυτές τις διαδικασίες και με άλλες που η Χρυσή Αυγή είχε είτε στον κόσμο είτε στον υπόκοσμο δραστηριότητα, προσπαθεί ακριβώς να προωθήσει την γραμμή του κεφαλαίου και την προσπάθεια να οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα για την καπιταλιστική κρίση ο εργαζόμενος. Άρα λοιπόν σήμερα αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι χρειάζεται να αποκαλυφθεί ο φασιστικός ρόλος της Χρυσής Αυγής, ότι αυτός είναι που οδηγεί, ο φασιστικός ναζιστικός ρόλος της, η φύση της, ο χαρακτήρας της και στην εγκληματική της δράση, και γιατί γίνεται προσπάθεια να ξεκοπούν αυτά τα δύο και να εμφανιστεί ότι πρόκειται για μια οργάνωση του κοινού ποινικού δικαίου, μια εγκληματική οργάνωση, και να απεμπλακεί αυτό από την ναζιστική φασιστική ιδεολογία, που βέβαια δεν έχει καμιά σχέση, και όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εξισωθεί με τις απαράδεκτες θεωρίες των δύο άκρων που προωθεί η κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς οι δηλώσεις, για παράδειγμα, ότι η Χρυσή Αυγή εξισώνεται με την δράση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ή για παράδειγμα το ότι τα χτυπήματα της Χρυσής Αυγής εξισώνονται με το δικαίωμα στην απεργία, το να παλεύει ο εργαζόμενος για να έχει φως στο σπίτι, για να έχει στοιχειώδη δικαιώματα στη δουλειά, για να μην τρώει λιγμένα τρόφιμα, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εξισωθούν, και αυτό αναδεικνύει ότι χρειάζεται σήμερα οι εργαζόμενοι να είναι σε μεγάλη επαγρύπνηση, και ακριβώς γιατί το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν νέα χτυπήματα στο εργατικό κίνημα και μέσα από αυτή τη συζήτηση προωθούνται μέτρα καταστολής του κινήματος. Και βέβαια πρέπει να απαντηθεί και η άποψη που προβάλλεται από πολλούς, ότι με μια άλλη κυβέρνηση, με μια κυβέρνηση για παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα λυθούν τα προβλήματα ή θα αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Εμείς λέμε ότι είτε με δικαστήρια είτε με άλλη κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο η Χρυσή Αυγή. Μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο όταν χτυπηθεί το πολιτικό σύστημα, το αστικό κράτος, όταν πάψει να υπάρχει κεφάλαιο και καπιταλιστική εκμετάλλευση. Πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα εξουσίας το ζήτημα ποιος κάνει κουμάντο στη χώρα, αν είναι οι εργαζόμενοι ή το κεφάλαιο, και με λύσεις όπως μιας δίθεν αριστερής κυβέρνησης πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι απάγιο και ανακούφιση. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή θα έχουν μειωθεί ή στο μέλλον θα μειωθούν ή θα αυξηθούν τα ποσοστά ψηφοφόρων και υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα που πρέπει να σκεφτεί ο εργαζόμενος είναι τι στάση ο ίδιος θα κρατήσει. Δηλαδή, μερικές φορές περιμένουμε να δούμε από τις δημοσκοπήσεις την δημοφιλία ενός κόμματος ή τη στάση του κόσμου απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κοιτάξουν γύρω τους, στον χώρο δουλειάς, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στις σχολές, όπου συναντήσουν χρυσαυγίτη ή την άποψη αυτή, την όλη τη λογική που μπαίνει από την Χρυσή Αυγή, την βασιστική ιδεολογία, το κυνήγι στους μετανάστες, όλες αυτές τις λογικές, πιστεύουμε ότι είναι υπόθεση κάθε εργαζόμενου να αποτρέψει, να απομονώσει, να καλλιεργήσει αφοβία στην δράση της Χρυσής Αυγής, στην δράση συνολικότερα του κεφαλαίου, να ενισχυθεί να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία εργαζομένων, αυταπασχολουμένων, φτωχών λαϊκών στρωμάτων που θα πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση και να απαντήσουν στη Χρυσή Αυγή και συνολικά να αναδείξουν ότι σήμερα χρειάζεται πάλι για βαθύτερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας, που για μας είναι το κρίσιμο ζήτημα και δεικνύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι τέκνο του συστήματος. Θρέφεται από αυτό, θρέφεται από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και μόνο αν ξεριζωθεί ολοκληρωτικά αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, τέτοια αποβράσματα μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν παρελθόν. Ωραία, κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Επειδή σίγουρα αγαπάμε όλα τα ζώα, είτε αυτά είναι άλογα, είτε είναι γαϊδουράκια, είτε είναι και οτιδήποτε, οποιαδήποτε, τα αγαπάμε όλα, είμαστε φιλόζωοι, γιατί αν δεν είμαστε φιλόζωοι πιστεύω ότι δεν είμαστε ούτε άνθρωποι. Δεν θα ήθελα σήμερα, τη συγκεκριμένη μέρα, να σχολιάσουμε τα όσα ακούγονται και συζητιούνται και κατακρίνονται από τον κόσμο για τις μαζικές φόλες στη Ρουμανία. Κάποια στιγμή από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία σχετική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό, με ειδικούς και εκπροσώπους να μας μιλήσουν και από φιλοζωικές εταιρείες. Θέλω όμως σήμερα να πάμε να δούμε αρχικά ένα ωραίο ρεπορτάζ που έγινε από ένα κανάλι στο Hollywood και είναι για τις 10 πιο διάσημες ταινίες, τα 10 πιο διάσημα σκυλάκια όλων των ταινιών που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα. Πάμε να το δούμε και ακολουθούν άλλα 2 βιντεάκια με σκυλάκια και επιστρέφουμε.
Βλέπουμε εδώ πέρα την παρουσιάστρια που παρουσιάζει αυτή την εκπομπή, το Top 10, η οποία βρίσκει καθημερινά. Σήμερα έχει όμως, όπως είπαμε, τα Top Dogs, τα 10 top σκυλιά, τα 10 πιο διάσημα σκυλιά της ιστορίας σε ταινίες. Είτε κινούμενα σχέδια είναι αυτά, είτε είναι ταινίες. Βλέπουμε ότι στη 10η θέση είναι το Όλα τα καλά σκυλάκια πάνε στο παράδεισο. Νομίζω το έχετε δει. Μετά είναι το Marley and Me, τρομερή ταινία. Σας προτείνω να τη δείτε, είναι καταπληκτική και πολύ συγκινητική. Μετά βλέπουμε Best in Show, τρομερός ηθοποιός και πολύ ωραία ταινία και αυτή με τα σκυλάκια. Αξιαγάπητο μικρό σκυλάκι. Η Αλεπού και ο κυνηγός με τον αυτόν τον όμορφο το σκυλάκο. At number 5, taking in a messy pooch to help with his investigation in Turner and Hooch. In our number 4 pick, that famous St. Bernard wreaks havoc on his family in Beethoven. At 3, we're all seeing spots as 101 σκυλάκια της Δαλματίας, η Πέγγι και ο Πόγκο. Μεγάλος έρωτας, σκυλίσιος έρωτας, μάλλον πιο σωστά. Movie voted top dog by our online voters. A pampered cocker spaniel meets up with a mutt from the street and because of a misunderstanding decides to travel. Βλέπουμε. Το πιο γνωστό έργο που έχει υπάρξει και το πιο αγαπημένο σκυλάκι στη θέση νούμερο 1 είναι η Λέδη και ο Αλίτης. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος έρωτας. Πολύ παλιά ταινία της Disney. Είναι από το 1955. Ας επιστρέψουμε όμως να δούμε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε. Το επόμενο βίντεο που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ όμορφο σκυλάκι. Το σκυλάκι αυτό τυχαίνει όμως να είναι και δικό μου. Είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν τα σκυλάκια τους μαζί στα πλατό και κάθονται και είναι ήσυχα. Όπως παραδείγματος χάρη η Σαρδέλα από του Σαμάν, η οποία είναι ένα πολύ καλό σκυλάκι, κάθεται εκεί δίπλα στο πάνελ. Εμένα η δικιά μου δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι λίγο ανήσυχη, όμως κάνει κάτι που κάνει και η Σαρδέλα. Η Ήρα λοιπόν μπορεί να μασίσει και τσίχλα. Πάμε να το δούμε, λόγω της μέρας χρόνια της πολλά και σε αυτήν και σε αντάκι. Την είδαμε, είναι πραγματικά αξιαγάπητη, σίγουρα. Πάμε όμως να δούμε άλλο ένα πολύ αξιαγάπητο σκυλί, το οποίο εκτός από αξιαγάπητο ήταν και παντού και πάντα σε όλες τις απεργίες. Ήταν στην πρώτη γραμμή του πυρός, θα μπορούσαμε να τον πούμε διαδηλωτή, θα μπορούσαμε να τον πούμε ρεπόρτερ. Νομίζω θα έχει πάρα πολλές φύσεις ο Κανέλος, ο γνωστός Κανέλος, ενάντια στα ΜΑΤ. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Στάθη Δραγώση για τον Κανέλο και επιστρέφουμε. Και θα πούμε και μερικές πληροφορίες όσο ακούμε και το τραγούδι για τον Κανέλο, τον βλέπετε. Μια καρδιά και τέσσερα ποδάρια που γυρίζει στα εξαρχεία τα βράδια και όλοι τον σέβονται, του βγάζουν το καπέλο. Στη γωνιά πολυτεχνείων και πατησίων κυνηγούσε λένε έναν ασφαλίτη και μια μέρα εφεάθη στο θυσίο να γυρνά με μια σκυλίτσα από σπίτι. Ένα τραγούδι για το σκύλο τον Κανέλο που με δάγκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Χίλια πρόσωπα αλλάζει αυτή η πόλη μα κανένα δεν τρομάζει τον Κανέλο. Κι αν καμιά φορά τον βλέπεις λυπημένο
στην ουρά τους πάει και αρχίζει γύρω βολή. Κι ουταγίζει όσα κόκαλα πετάνε όλοι αυτοί που ασχημένουν τη ζωή μας. Και το ξέρω όταν στα μάτια το κοιτάμε, πως γουστάρει τη σιωπή μας. Ένα τραγούδι για το φίλο τον Κανέλο, που με δάκωσε μα τον καταλαβαίνω. Υποστήριξε την άποψη με πάθος ότι είχα πάρει τη ζωή μου λάθος. Όπως βλέπετε σήμερα γενικώς είμαστε σε ένα πολύ ευδιάθετο κλίμα, τόσο εμείς εδώ να υποδεχτούμε τη Κυριακή. Καλημέρα Κυριακή, καλημέρα. Έρχεται η Νότα της Υγείας, έρχεσαι με ενδιαφέρουσες έρευνες, έρχεσαι με τη Συμβουλή της Ημέρας. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή εδώ στο πλατό επικρατεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο κλίμα. Γελάμε. Όλοι εδώ πέρα είναι πολύ ευχάριστοι. Σήμερα πάμε όμως να ακούσουμε τη νέα έρευνα που φαίνεται ότι το μελάνωμα Κυριακή έχει θεραπεία. Έχει θεραπεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ακόμα θεραπεία, αλλά υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Ότι έρχεται. Έρχονται σιγά πάμε, σιγά. Πάμε να ακούσουμε τι έρχεται για το μελάνωμα, λοιπόν. Λοιπόν, σε εξελίξεις στο τομέα της υγείας, όπως είπαμε, συγκεκριμένα στην προσπάθεια για θεραπεία του μελανώματος, ανακοίνωσαν επιστήμονες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο που πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες στο Άμστερνταμ, κάνοντας λόγο για πρώτη φορά για μια ουσιαστική θεραπεία της ασθένειας που βρίσκεται όμως σε κλινικές δοκιμές. Οι επιστήμονες μάλιστα μίλησαν για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά τη θεραπεία της ασθένειας, αφού οι δοκιμές είχαν αποτελέσματα τα οποία χαρακτήρισαν συναρπαστικά. Πρόκειται για μια συνδυαστική θεραπεία δύο φαρμάκων, τα οποία καταργούν τις άμυνες του καρκίνου. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρουν ότι η συρρήκνωση των όγκων ήταν εντυπωσιακή, ακόμα και σε ασθενείς που μέχρι πρότινος δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπείες. Η θεραπεία αυτή δοκιμάστηκε επίσης σε ασθενείς με καρκίνο στον πνεύμονα και τους νεφρούς, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει δοκιμές σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του εντέρου. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τη θεραπεία του καρκίνου μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος, είπε στην Daily Telegraph ο καθηγητής Peter Johnson από το Cancer Research UK. Τα φάρμακα αυτά μπορούν να στρέψουν τις άμυνες του οργανισμού ενάντια στους όγκους και αρχίζουν να δίνουν πραγματικές υποσχέσεις για τη θεραπεία της ασθένειας. Είτε πρόκειται για το μελάνωμα, είτε για άλλες μορφές καρκίνου, πρόσθεσε. Ευχόμαστε κι εμείς λοιπόν με τη σειρά μας κάτι τέτοιο να γίνει εφικτό, σιγά σιγά να θεραπεύεται ο καρκίνος. Γενικώς όλα αυτά τα προβλήματα που είναι σημαντικά και που μέχρι τώρα δεν έχουν βρει, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό γενικώς να. Ούτως ή άλλως η ιατρική έχει παρουσιάσει δείγματα ότι αναπτύσσεται καθημερινά και ότι ναι. Οι νέες έρευνες όντως έχουν και αποτέλεσμα. Συνέχεια. Ήρθε η ώρα, ε! Για τη συμβουλή της ημέρας. Ήρθε η ώρα για τη συμβουλή της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε τη συμβουλή της ημέρας. Από την Κυριακή Τσάνικη. Λοιπόν, χαρίστε όσα ρούχα ή παπούτσια δεν έχετε πια ανάγκη και δεν τα φοράτε. Εφόσον δεν τα φοράτε, μπορείτε να τα δωρήσετε σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Επιπλέον, μέχρι να τα χαρίσετε, θα έχουν βγει και καινούργια σχέδια και εσείς ξέρετε ότι δεν θα φορέσετε πια τα ρούχα που έχετε καταχωνιασμένα στην ντουλάπα σας. Γι' αυτό μπορείτε να τα χαρίσετε και να κάνετε μια καλή πράξη. Και να νιώσετε κι εσείς καλύτερα με τον εαυτό σας. Να σου πω τώρα, Κυριακή, τι γίνεται. Ενώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ναι. Είναι βασικά, πιστεύω, από τις πιο χρηστικές πληροφορίες που μας έχεις δώσει. Εντάξει, όπως και να έχει, άλλες συμβουλές αφορούσαν πιο πολύ εμάς. Εμάς προς την κοινωνία. Ναι, αλλά αυτό είναι καλό και για εμάς. Γιατί κάπως ξέρεις, θα σου κάνω μια μικρή παρατήρηση νιώθω... για να κλείσουμε. Ότι βλέπω ότι και όμως παρόλα αυτά πράγματα που είχαμε στις ντουλάπες τόσα χρόνια και που τα πετάγαμε άλλες φορές, τουλάχιστον τα δώσουμε. Ξαναέρχονται στη μόδα. Έρχονται στη μόδα. Τίποτα από αυτά που φέτος, άμα δείτε δηλαδή τα περιοδικά μόδας, είναι όλα αυτά που τόσα χρόνια φορούσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, Παρασκευή σήμερα. Συνεχίζω να βλέπω εδώ τριγύρω χαμόγελα παντού από τους τεχνικούς, από εδώ τους συναδέλφους. Να σας πούμε όλοι μαζί να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όλοι καλά, να ξεκουραστείτε. Θα ξεκουραστούμε κι εμείς για να είμαστε από Δευτέρα πιστές στο ραντεβού μας στις 9 η ώρα. Εγώ η Έλενα Θεοδόρου, η Κυριακή Τσανικίδη, η Νικολέτα Τσίκου, οι διευθυντές μας, τα παιδιά εδώ στο Control, σας στέλνουμε πολλά φιλιά
Και ακολουθεί ένας τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφουλή. Πολλά φιλιά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.